είναι προσανατολισμένες αφενός στις υποδομές και αφετέρου στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Άρα θεωρώ ότι η αναπτυξιακή τράπεζα είναι ένα προοδευτικό εργαλείο και θα έπρεπε και το Κομμουνιστικό Κόμμα να το δει έτσι. Βεβαίως εξαρτάται ποιος τη διοικεί, σε ποιο πλαίσιο λειτουργεί κλπ. Δεν θέλω να πω ότι κάθε αναπτυξιακή τράπεζα είναι και επιτυχημένη. Άλλωστε, έχουμε στο παρελθόν εδώ παραδείγματα τα οποία πρέπει να είναι παραδείγματα προς αποφυγή. Και αν ήσασταν στην Επιτροπή που ήρθαν οι φορείς, θα είδατε ότι όλοι οι εκπρόσωποι της μεσαίας μικρής επιχειρηματικότητας, για ΣΕΔΕΑ και άλλοι, ήταν θερμά υπέρ της δημιουργίας αναπτυξιακής τράπεζας. Και επίσης φορείς όπως οι φορείς που ασχολούνται με το περιβάλλον κλπ, που μια άλλη διάσταση είναι αυτή, ότι οι αναπτυξιακές τράπεζες μπορούν να χρηματοδοτούν ακριβώς έργα μακράς απόδοσης. Ορισμένα άλλα θέματα που ετέθησαν στη διάρκεια της συζήτησης, ρώτησε ο εκπρόσωπος της, νομίζω, της Νέας Δημοκρατίας, ο Ρηγητής, γιατί μόνο η Γαλλική Τράπεζα. Δεν ήταν η Γαλλική, είναι ο σύμβουλος. Η δουλειά που έγινε κάλυψε να βρείτε το φάσμα παραδειγμάτων. Πρέπει να πω ότι είχαμε συζήτηση και με τη Γερμανική Αντίστοιχη Τράπεζα, η οποία όμως δεν αναλαμβάνει έργο, ας πούμε, συμβούλου. Αλλά προφανώς είναι ένας από τους φορείς με τους οποίους θα συνεργαστούμε. Επίσης, γιατί παραμονές εκλογών να γίνει ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, ρωτάει, για 5 χρόνια. Αυτό είναι ένα θέμα ακριβώς όχι σωστής ενημέρωσης. Αυτό που θα γίνει τώρα θα διοριστεί από τη συνέλευση των μετόχων ένα προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα τρέξει όλα αυτά τα οποία είναι να γίνουν, δηλαδή να οριστεί κανονισμός, να γίνει κανονισμός λειτουργίας τράπεζας και με βάση τον κανονισμό θα γίνει η επιλογή του οριστικού Διοικητικού Συμβούλιου και πρέπει να πω εδώ ότι πρέπει να φροντίσουμε όλοι να στελεχωθεί με πρόσωπα τα οποία να έχουν ακριβώς όχι μόνο τεχνοκρατική επάρκεια αλλά και μία, ας πούμε, δυνατότητα να διαχειριστούν αυτό το εγχείρημα, ιδίως στην πρώτη φάση, σύμφωνα με τις αρχές με τις οποίες το ψηφίσουμε εδώ. Ερώτημα αν υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμό. Βεβαίως υπάρχει πενταετές σχέδιο, το οποίο έχει ετοιμαστεί στην πρώτη φάση, αλλά τα όργανα της τράπεζας θα το επεξεργαστούν στην τελική του μορφή. Υπήρξαν ερωτήματα για τα παραρτήματα. Προβλέπεται με νομοτεχνικές βελτιώσεις που θα πάρετε η δημιουργία παραρτημάτων ανά περιφέρεια. Έγινε μια έντονη έτσι, παρέμβαση από το σύνδεσμο μελετητικών εταιριών, συμβουλευτικών εταιριών κλπ. Να προβλέπει τους σκοπούς και η συμμετοχή και η υλοποίηση προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς προστίθεται και αυτό. Με αυτά τα θέματα δεν ξέρει κανείς πόσο αναλυτικός να γίνει. Είπα και στην Επιτροπή ότι το νέο χρηματοδοτικό σχήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει κατευθείαν χορήγηση, κατευθείαν εγγυήσεις σε εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, άρα έτσι κι αλλιώς η αναπτυξιακή τράπεζα θα είναι σε σχέση με τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα περιλαμβάνεται και το θέμα της εθνικής βοήθειας. Τώρα, είχαμε την ευκαιρία να πούμε ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πάνω από 570, θυμάμαι καλά, αναπτυξιακές τράπεζες, διότι υπάρχουν και διακρατικές και περιφερειακές εντός των χωρών. Και ότι η Ευρώπη ήμασταν η μόνη χώρα μαζί με τη Μάλτα που δεν είχαμε αναπτυξιακή τράπεζα. Η Μάλτα δημιούργησε, είμαστε και εμείς τώρα που ερχόμαστε. Το ερώτημα που θέλω να θέσω και να το απαντήσω είναι γιατί λοιπόν όλες οι χώρες, ακόμα και αναπτυγμένες, φροντίζουν να έχουν μία ή και περισσότερες αναπτυξιακές τράπεζες. Διότι αυτό απαντάει και στο ερώτημα περί αναγκαιότητας και του ιδιαίτερου χαρακτήρα αυτών των τραπεζών. Ο πρώτος λόγος είναι ότι όλες οι σοβαρές χώρες αναγνωρίζουν ότι οι αγορές κάνουν λάθη. Και τα λάθη αυτά δημιουργούν παραλήψεις στη χρηματοδότηση ή χρηματοδοτικά κενά. Άρα, χρειάζεται ένας θεσμός που να καλύπτει τα κενά τα οποία δημιουργούνται. Και τέτοια κενά είναι και αυτά που λέγαμε πριν για τις μικρές επιχειρήσεις, που και στις καλύτερες εποχές δεν είχαν τις πόρτες των τραπεζών ανοιχτές, και έργα με κάποιο κίνδυνο κλπ. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι αναπτυξιακές τράπεζες έχουν και ένα γεωπολιτικό, θα έλεγα, ρόλο.
Είναι εκείνοι οι θεσμοί που θα χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός μιας χώρας για να διερευνήσει δυνατότητες ή να βοηθήσει στο να υπάρξουν συνεργασίες με άλλες χώρες. Και ο τρίτος, επίσης, ότι οι τράπεζες αυτές παίζουν και ένα ρόλο ευρύτερο, θεσμικό, ότι αποτελούν αιστείες διαμόρφωσης παραγωγής γνώσης ό,τι αφορά την αξιολόγηση προγραμμάτων, το σχεδιασμό σύνθετων προγραμμάτων, την μελέτη και την προώθηση κλαδικών και άλλων πολιτικών. Για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, όλες οι χώρες έχουν ή είχαν ή φτιάχνουν και τώρα που συζητούμε νέες αναπτυξιακές τράπεζες. Γιατί δεν είχαμε εμείς, ήταν το ερώτημα, γιατί δεν είχαμε εμείς, διότι προφανώς η πολιτική τάξη αυτής της χώρας δεν θεωρούσε σημαντικό να υπάρξει αυτός ο θεσμός στη χώρα μας. Διότι υπήρξε μία μειοπική αντιμετώπιση του όλου θέματος. Διότι δεν υπήρχε η έννοια της στρατηγικής ανάπτυξης. Τι θέλω να πετύχω, πού θέλω να πάω και τι εργαλεία μου χρειάζονται για να το πετύχω αυτό. Διότι ίσως και κάποια μειοπικά τραπεζικά συμφέροντα νόμιζαν ότι θα τους φάει δουλειές η ύπαρξη αναπτυξιακής τράπεζας. Για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, εμείς ως χώρα δεν είχαμε. Το νόημα, λοιπόν, που έχει η θέση ορισμένων, παρόλα αυτά, ότι και σήμερα δεν χρειάζεται να κάνουμε, είναι προφανές ότι εδώ έχουμε μία άρνηση με ιδεολογικά και ιδιωτελή κριτήρια. Δηλαδή, ο ακραίος νεοφιλελεύθερος δεν κατανοεί την έννοια της στοχευμένης χρηματοδότησης. Ούτε ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής την πολύ καταλαβαίνει αυτή την έννοια. Μόνο ο Ρουσφέτη την καταλαβαίνει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ότι αν θέλουμε βιομηχανία στην Ελλάδα, θέλουμε βιομηχανική πολιτική. Και αν θέλουμε η βιομηχανική πολιτική να υλοποιηθεί, θέλουμε και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία που να την προωθούν αυτή την πολιτική. Γιατί αργήσαμε? Το ρώτησε ο κύριος Δένδιας. Δεν αργήσαμε. Την πρώτη απόφαση για να την υλοποιήσουμε την πήραμε ήδη τον Απρίλιο του 2015 στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Αντιμετωπίσαμε ορισμένες δυσκολίες. Η πρώτη δυσκολία ήταν ότι δεν υπήρχε μια όθηση από τις παρόρες να το κάνουμε αυτό. Και αντίθετα, ίσως και διέρεαν κάποια σχόλια στο εξωτερικό, τα οποία δεν ήταν θετικά ή ευνοϊκά για αυτό το εγχείρημα. Ο δεύτερος λόγος, την βρήκα μια καχυποψία, μια συσσωρευμένη καχυποψία. Λόγω του ότι παλιά η Ελλάδα είχε μια τράπεζα που έμοιαζε με αναπτυξιακή, δεν ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα, την ΕΤΒΑ, αυτή κατέληξε να είναι μια αιστεία σκανδάλων, τουλάχιστον στο τελικό της στάδιο, και αντί να βελτιωθεί, να εξηγιανθεί και να αναπτυχθεί, ιδιωτικοποιήθηκε. Και άρα, μήπως θέλετε να κάνετε μια νέα ΕΤΒΑ? Ξέρουμε διευθύντες εσείς μας έλεγαν, αλλά άρα έπρεπε να κάμψουμε αυτές τις αντιστάσεις και τις κάμψαμε και φτάσαμε το 2017 να υπάρχει ακόμα και αναφορά θετική και σε απόφαση του Eurogroup. Δεύτερον, έπρεπε να γίνουν κάποιες προετοιμαστικές εργασίες, όπως αυτές που είπατε, να δούμε, να μελετήσουμε εγχειρήματα, να μελετήσουμε περιπτώσεις, να επιλεγεί ο σύμβουλος και ούτω καθεξής. Άρα είμαστε σήμερα εδώ, στη μέση του έργου πρέπει να παρατηρήσω. Δηλαδή η ψήφιση του νόμου θέτησε λειτουργία την τράπεζα, διότι την κάνουμε μέσω του μετασχηματισμού του ΕΤΕΑΝ, άρα υπάρχει η δημιαδομή, αλλά πρέπει να επισημάνω ότι πάρα πολλά βήματα μένουν ακόμα και μάλιστα το αναφέρω διότι ορισμένα από τα ερωτήματά σας ακριβώς συνδέεται με το γεγονός αυτό. Ότι δηλαδή θα ακολουθήσει η κατάρτιση κανονισμού προσωπικού και αποδοχών. Ότι θα ακολουθήσει η κατάρτιση κανονισμού αναθέσεων προμηθειών, πώς αναθέτει η προμήθεια. Η κατάρτιση κανονισμού διαχείρισης κινδύνων. Διαδικασία προκήρυξης και αξιολόγησης οριστικού διοικητικού συμβουλίου. Και μια σειρά άλλα έργα, όπως ξέρετε από αυτές τις δουλειές, η διαδικασία είναι, μπαίνουν όλες αυτές οι δράσεις, γίνεται ένα διάγραμμα, ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο υλοποιείται, δεν θα σας κουράσω με τέτοια τεχνικά στοιχεία.
Τελικά όμως, ποια είναι η εγγύηση, μάλλον πού απευθύνεται η τράπεζα, το απαντήσαμε, υποδομές. Μέσω της τράπεζας αυτής μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην πράξη. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες, όπου υπάρχει κενό. Και επίσης, συμβολή στην κάλυψη ορισμένων αναγκών, όπως είναι η ορίμαση έργων, ο σχεδιασμός σύνθετων προγραμμάτων, η κατάρτιση τελεχών και το καθεξής. Πώς θα απευθούμε σε αυτές τις κατηγορίες που είπα, την ανοχή για ένα-δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Είπα και στην Επιτροπή, θα επαναλάβω και εδώ. Τι? Είπα στην Επιτροπή να επαναλάβω και εδώ ότι ένα χαρακτηριστικό των αναπτυξιακών τραπεζών είναι ότι έχουν ευελιξία. Είπαν ορισμένοι, δεν είναι τράπεζα, αφού δεν παίρνει καταθέσει. Μα δεν παίρνει καταθέσει αναπτυξιακή τράπεζα. Είπαν ορισμένοι ότι, μα τι τράπεζα είναι αυτή. Οι αναπτυξιακέ τράπεζε ξεχωριστή, έχουν μια ξεχωριστή λογική. Έχουν ευελιξία. Δηλαδή, διαπιστώνουμε μία ανάγκη, μπορούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης αυτής της ανάγκης. Διαπιστώνουμε ότι χρειάζεται κάποιο ειδικό προϊόν, να το πω έτσι, χρηματοδοτικό, μπορούμε να το δούμε, να το επεξεργαστούμε. Υπάρχει μια σπλούτωση, δηλαδή υπάρχει είναι ένα διαρκές γίγνεσθε η αναπτυξιακή τραπεζική. Παραδείγματος χάρη, για τους αγρότες. Είναι σε εξέλιξη, έχει υπογραφεί συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για δύο εργαλεία. Μικρά δάνεια που θα δίνεται μέσω του μηχανισμού των μικροπιστώσεων και εγγύησεις για μεγαλύτερα δάνεια, τα οποία θα δίνονται μέσω ταμείων, τα οποία θα δίνουν εγγύησεις. Και έχουμε αφήσει και ανοιχτό το ενδεχόμενο και κεφάλαιο συμμετοχών για αγροτικές επιχειρήσεις, καινοτόμες κλπ. Που θα έχουν και ένα επενδυτικό ενδιαφέρον. Τι? Συγγνώμη? Σε αναπτυγμένη μορφή όμως. Τώρα, να απαντήσω και ένα άλλο, ότι όλα τα προγράμματα περνάνε μέσω από τις τιμικές τράπεζες. Αυτό είναι, πώς να πούμε, είναι μια τεχνική δυνατότητα. Δηλαδή, πώς μπορείς να δημιουργήσεις και δικούς σου μηχανισμούς. Παραδείγματος χάρη, η γερμανική τράπεζα ανάπτυξη, από όσο γνωρίζω, κάνει και την αξιολόγηση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν, οπότε στην τράπεζα γίνεται απλώς η εκτέλεση της απόφασης. Εμάς στην αρχή αυτό θα είναι δύσκολο, μπορεί να γίνει αργότερα. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις μικροπιστώσεις, δεν θα δίνονται μέσω τραπεζών. Παρόλο που και τράπεζες μπορούν να δίνουν δικές τους μικροπιστώσεις. Το δικό μας σχέδιο για μικροπιστώσεις θα δίνεται μέσω ειδικών φορέων που θα δημιουργηθούν για να δίνουν μικροπιστώσεις. Μπορεί να είναι τα επιμελητήρια, μπορεί να είναι συνεταιρισμοί, μπορεί να είναι συνεταιριστικές τράπεζες κλπ. Βεβαίως αδιέπονται από ένα καθεστώς αυτές. Αυτοί οι θεσμοί θα τα συζητήσουμε όταν έρθει ο νόμος. Στις μικρές επιχειρήσεις, πέρα από τις μικροπιστώσεις, πέρα από εγγύησεις για δάνεια, εκεί έχουμε ήδη εργαλεία τα οποία να δίνουν στις μικρές επιχειρήσεις αυτό που δεν έχουν τώρα. Δηλαδή, δεν μπορούν να έχουν ομολογιακά δάνεια. Και δεν μπορούν τα ομολογιακά δάνεια των μικρών επιχειρήσεων να είναι σε διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο. Τα λέω αυτά ως ενδεικτικά για να τονίσω ότι μαζί με τους φορείς, τους επαγγελματικούς, μπορούμε να σχεδιάσουμε προϊόντα με βάση τις ανάγκες. Τώρα, τι θα κρίνει την επιτυχία του εγχειρήματος? Καταρχήν, να μελετήσουμε τα μαθήματα του παρελθόντος. Δηλαδή, γιατί η ΕΤΒΑ κατέληξε έτσι. Να μελετήσουμε και θετικά και αρνητικά παραδείγματα. Αυτοί που το κάνουν αυτό, διότι υπάρχουν και επιστήμονες που ασχολούνται και ακαδημαϊκή έρευνα που ασχολείται με αυτά, μας επισημαίνει πρώτον το πολιτικό σύστημα. Εάν υπάρχουν υπουργοί που θέλουν να παρεμβαίνουν, θα βρίσκουν τρόπο να παρεμβαίνουν. Εάν όμως θέλουμε και αναγνωρίζουμε τη σημασία αυτή η τράπεζα να λειτουργήσει υπερκομματικά και πέρα από τον πολιτικό κύκλο, τότε μπορούμε μέσα από τη συνένεση να βρούμε εκείνες τις διαδικασίες τα οποία θα διασφαλίσουν την επιτυχία του εγχειρήματος. Είναι θέματα εσωτερικών ελέγχων, είναι θέματα διαφάνειας, είναι θέματα δημόσιας λογοδοσίας να υπάρχει. Επομένως, τα πρόσωπα τα οποία πρέπει να πιστεύουν στο εγχείρημα και να έχουν τις δυνατότητες να το υλοποιήσουν και είναι και ο δημοκρατικός, κοινωνικός και κοινοβουλευτικός έλεγχος που αποτελεί πάντα
μια δυνατότητα πολύτιμη να μπορεί κανείς να ελέγχει αυτό που γίνεται και να επισημαίνει έγκαιρα προβλήματα και αδυναμίες. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την στάση, για την επικοδομητικότητα των συζητήσεων που είχαμε στην Επιτροπή, ανεξάρτητα από την στάση που θα πάρει το καθένα, το κάθε κόμμα, ειδικά σε αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Αφού... Αλλά αυτό το οποίο μου είπατε από την έδρα δεν ανταποκρίνεται στο κείμενο όπως είναι αποτυπωμένο. Και γι' αυτό και κατά την τοποθέτηση μίλησα περί... Αναφέρομαι στο άρθρο 40, εδάφιο 2. Προφανώς αυτό το οποίο αφήνω στο απευθύνω και στον Υπουργό. Γι' αυτό και μίλησα περί πονηρού τεχνοκρατικού παράγοντος. Δεν αναφέρεται εδώ στα προϋφιστάμενα τιμολόγια, το οποίο ούτως ή άλλως δεν μπορούν να αξιολογηθούν. Είναι εναντίον των ευρωπαϊκών κανονισμών. Εδώ γράφεται επί λέξη. Υποβλήθηκαν στην υπηρεσία ψευδή παραπλανητικά στοιχεία ή αποσιωπήθηκαν στοιχεία. Αυτές τις περιπτώσεις θέλετε να καλύψετε, θέλει να καλύψει ο συντάκτης αυτού του άρθρου. Εάν το ηράτιο της διάταξης είναι να βοηθήσετε όποιον εκ παραδρομής κατέθεσε προϋφιστάμενα στοιχεία και αξιολογήθηκαν εκ παραδρομής, αυτό συνιστά εγγραφή άλλης διάταξης και όχι αυτής που έχουμε εδώ. Εάν θέλετε κάτι τέτοιο να μας το πείτε, να το συζητήσουμε και να το περάσουμε υπό άλλη μορφής, επιοικέστερη βάσανο. Αυτό όμως εδώ λέει πλαστά και λέει ψευδή και παραπλανητικά, είναι τελείως διαφορετικό αυτό που είπατε, κύριε Αντιπρόεδρε. Ο κύριος Παπαϊλίου από το ΣΥΡΙΖΑ έχει το λόγο. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Αντιδρώντας πρόχειρα, μία λύση θα ήταν να κρατήσουμε την πρώτη παράγραφο που νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί και η δεύτερη παράγραφος να κρατηθεί, να μελετηθεί και να επανέλθει σε επόμενο νομοσχέδιο. Έχουμε νομίζω νομοσχέδια και την επόμενη εβδομάδα. Εάν συμφωνούμε επί της ουσίας ότι πάμε να βρούμε μία λύση, να μην καλύψουμε κανέναν, αλλά μην ανοίξουμε και προβλήματα τα οποία θα έχουν και επιπτώσεις εργαζόμενους κλπ. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 45 επί της ευκαιρία, αν καταλαβαίνω καλά, συμφωνείτε ότι υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία πρέπει να σεβαστούμε. Εάν ο σεβασμός αυτός μπορεί να γίνει με μια εγκύκλιο που έχει εκδώσει η ΑΔΕ, μπορούμε να μείνουμε σε αυτήν και να δούμε. Εγώ δέθηκα μια εισήγηση ότι δεν καλύπτει. Άρα μπορούμε να αποσύρουμε και το άρθρο 45, να δούμε αν καλύπτει η εγκύκλιο της ανεξάρτητης αρχής και αν δεν το καλύπτει, να δούμε τι δεν καλύπτει και πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι επαρκής και απαιτείται εγκύκλιος και τίποτα πέραν αυτού. Αντιθέτως, η διάταξη θέτει και ερμηνευτικά προβλήματα. Και μεγάλα ερμηνευτικά. Επειδή με αυτό το άρθρο εξ ανάγκης έχω περάσει τη μισή ζωή μου, την επαγγελματική μου ζωή, μου επιτρέψετε να έχω μία γνώση. Δεν απαιτείται υπό την παρούσα νομολογία η διάταξη όσοι είναι διατυπωμένοι. Να το ξανασυζητήσουμε ευχαρίστως. Ουδής εμένει στη γραμματική ερμηνεία των νόμων για να δημιουργεί προβλήματα στην αγορά. Αυτή η διάταξη όμως θα δημιουργήσει προβλήματα στην αγορά, περισσότερα από αυτά που θα σώσει. Έτσι και αλλιώς είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών. Εμείς το ενσωματώσαμε εδώ, διότι ήρθε ως πρόβλημα έτοιμα. Εγώ τουλάχιστον συμφωνώ να το κρατήσουμε και να το δούμε στην πορεία, να το δει λέει κυρίως το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και εμείς στην πορεία. Παρακαλώ. Κύριε Δένδια, για το θέμα των τιμολογίων, μιλάμε για προϋφιστάμενα τιμολόγια. Μισό λεπτό λίγο. Ακούστε με λίγο. Μιλάμε για τιμολόγια που υποβλήθηκαν σε κάποια στιγμή και μιλάμε για έργα, και αυτό να το διευκρινίσουμε αν χρειαστεί, για έργα τα οποία ουσιαστικά έχουν ολοκληρωθεί εδώ και καιρό. Έχουν κλείσει τα έργα, έχουν πάρει άδεια λειτουργίας οι επιχειρήσεις, λειτουργούν χρόνια και έχουν μπροστά τους κατάλοιπα του παρελθόντος, που δεν αφορά τη δική μας περίοδο, τη δική σας αφορά. Μάλιστα. Ολοκληρώθηκαν τα έργα. Λοιπόν. Η πρόταση του Υπουργού λοιπόν είναι σωστή. Εντάξει. Λοιπόν. Τι θέλετε, κύριε Κωνσταντινόπουλε? Μόνο να μην πάρει σε μενεριακό χαρακτήρα η συζήτηση, έτσι. Θέλω να καταλάβω ποια είναι η πρόταση της κυβέρνησης. Αν αυτή είναι, ισχύει και ποια είναι, για να δούμε πώς τη συζητάμε. Συζητάμε ότι στο άρθρο 40
κρατάμε την πρώτη περίπτωση και αφήνουμε τη δεύτερη για να μπορέσουμε σε επόμενο στάδιο. Αυτή είναι η πρόταση της κυβέρνησης. Ωραία, ευχαριστώ. Μάλιστα. Κύριε Σουζούδη, τι έχετε να ρωτήσετε? Μόνο, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να διευκρινίσω ότι σε ό,τι αφορά το άρθρο 40, κληρονομήσαμε αυτές τις περιπτώσεις. Προσπαθήσαμε να τις αντιμετωπίσουμε με τρόπο που να μην καταστραφούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επενδύσει. Και το ερώτημα το πολιτικό είναι, αυτοί που είδανε αυτά τα λάθη εντός εισαγωγικών, τι κάνουν όλα αυτά τα χρόνια και πώς τα αντιμετωπίσανε? Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Παπαγγελίου έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θα έλεγα εντός εισαγωγικών αναπτυξιακό υπόδειγμα που επί πολλές δεκαετίες αποτελούσε τη βάση της ασκούμενης οικονομικής